centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λοιπόν να δούμε πού έχουμε τα σημαντικότερα, γιατί φαίνεται ότι η κακοκαιρία για τον Αύγουστο τουλάχιστον ήρθε για να μείνει. Και δεν ξέρω αν όντως επαληθευτούν και οι μετεωρολόγοι που μας μιλάνε μέχρι και το Σάββατο. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατζούλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ πιστέψαμε τις ανακοινώσεις που βγήκαν και από την αντιπεριφέρεια, και μάλλον από την περιφέρεια για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ναι, αντιπολιτική προστασία. Ναι. Αντιπολιτική προστασία, αλλά βλέπουμε τι πραγματικά έχει συμβεί και χθες, ειδικά στο νομό μας, και σήμερα που συνεχίζεται. Μια νεροποντή, σε πιο ήπιους όμως θα λέγαμε, σε πιο σταθερή βάση, αυτό δεν δημιουργεί ίσως πάρα πολλά προβλήματα, αλλά όσα δημιουργεί μια καταιγίδα. Ή το χαλάζι που έπεσε χθες. Ναι. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, χθες το απόγευμα πρέπει να ήταν μετά τις 5.30-6 ώρα. Περίπου. Περίπου, ναι. Είχε ένα δυνατό έτσι κύμα κακοκαιρίας, όπου τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μέχρι με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται να έχει χαλαζόπτωση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αγροκτήματος της Πολυκάρπης. Και αρκετά μεγάλο στην περιοχή της Φωτεινής και ένα μικρό κομμάτι έπιασε στο αγρόκτημα του Μαυροχωρίου, όπου εκεί υπάρχουν καλλιέργειες όπως είναι το μήλο, όπως είναι η επιτραπέζια ντομάτα, όπως είναι το φασόλι, καλλιέργειες οι οποίες ξέρετε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το μέγεθος του χαλαζιού ήταν πολύ μεγάλο και είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Η ντομάτα είναι στο πιο παραγωγικό της στάδιο. Το μήλο είναι σε μια χρονική περίοδο που έχει αραιωθεί και είμαστε στην τελική φάση, δηλαδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να διαμορφωθεί το τελικό σχήμα και να πάρει, ξέρω εγώ, τα χρώματά του. Και το φασόλι έχει διαμορφωθεί το 60% του καρπού. Ναι. Και είναι δηλαδή ό,τι χειρότερο συμβαίνει από πλευράς χαλαζιού. Και στο μαυρόκαπο πάνω στον οικισμό του Κορεστίων, ναι, όπου έχουμε αρκετά στρέμματα χαλαζιού. Προσωπικά δηλαδή με πήραν κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είχε ισχυρή χαλαζόπτωση. Είδαμε και φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο, που δείχνει και το μέγεθος του χαλαζιού και το μέγεθος της καταστροφής. Να σας πω πάντως ότι και στην περιοχή, όπως είπαμε, Αμπελοκήπων μέχρι και Κοσταράζ, είχαμε επίσης χαλαζόπτωση. Ναι. Να το δείτε και εκεί, γιατί έτυχε να είμαι και εγώ εκεί εκείνη την ώρα, γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Από αυτές τις χαλαζοπτώσεις έχουμε ζημιές, μπορούμε να κάνουμε πρώτες εκτιμήσεις, πρώτη αποτίμηση? Την πρώτη μέρα δεν γίνεται εκτίμηση, κύριε Νατσούλη. Αυτό τώρα μπορεί και αύριο, έχουμε επικοινωνήσει με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ, μπορεί και αύριο να έρθει κάποιος να κάνει μια κατά κάποιο τρόπο έτσι καταγραφή, να δει την εικόνα του χαλαζιού, και από εκεί πέρα θα γίνουν οι δηλώσεις εντός 10ημέρου, 14 μέρες. Στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Είναι ενήμεροι, τα ξέρουν αυτά οι αγώνες? Ναι, ναι, είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, είναι η δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι είναι η χρονική περίοδος που πολλοί, όπως λένε και παλιά, ας πούμε, ότι από τη ζημία κέρδος δεν υπάρχει, κύριε Νατσούλη. Φυσικά. Δηλαδή είναι η χειρότερη χρονική περίοδος, σας λέω, και για την ντομάτα και για το φασόλι και για το μήλο. Τώρα δεν έχει γίνει ακόμα έτσι μια καλή, έτσι να έχουμε μια καλή εικόνα, γιατί από το πρωί βρέχει και είναι δύσκολο να πάει κάποιος στα χωράφια, ναι, ναι, για να μπορεί να δει τι ακριβώς ζημία έχει γίνει. Όπως είπατε, και στο Κοσταράζι και στους Αμπελόκηπους και εμένα μου είχαν πει ότι έπεσε αρκετό χαλάζι. Έχουμε και προηγούμενα χαλάζια, δηλαδή η Βασιλιάδα και η Μεταμόρφωση έχει πληγεί από το προηγούμενο χαλάζι που, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6 Ιουλίου. Ένα βραδινό χαλάζι, θυμάστε, Δευτέρα βράδυ. Ναι, βέβαια. Και εκεί τώρα ο ΕΛΓΑ οφείλει να κάνει γρήγορα τη διαδικασία να δηλώσουν την παραγωγή σε συνεννόηση με τους κρίμα, γιατί για τα μήλα μας έλεγαν, κύριε Σαββόπουλε, ότι πάει πάρα πολύ καλά η χρόνια. Δεν ξέρω, το ματιάσαμε, δεν ξέρω. Κρίμα. Κρίμα, θα το δούμε. Προχωράνε και έχουμε πάντοτε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτό εχθές που ζήσαμε στην Καστοριά, έτσι το γρήγορο, το ξαφνικό μπουρίνι, που δεν το έχω ξαναδεί. Σάρωσε τη λαϊκή. Δεν το έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι δηλαδή, εδώ... Μπορεί να κράτησε πολύ λίγο, αλλά αυτό έτσι το δυνατό που έρχνε και βροχή έτσι έντονη και με χοντρές σταγόνες που θα μπορούσε, ας πούμε, να το μετατρέψει σε χαλάζι.
Και το μεσημέρι που χρειάστηκε να πάμε στην Κοζάνη για μια διαδρομή έτσι 20 χιλιόμετρα εκεί πέρα έξω από την περιοχή της Νεαπόλωση, δεν βλέπαμε τίποτα. Δηλαδή πάμε σε έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς κάνουν ζημίες, καλλιέργειες. Και οργά, θα κρατήσουν και μέχρι το Σάββατο, ακούμε εδώ. Αυτό δεν ξέρω, υπάρχει νέο δελτίο από εσά εκεί. Ναι, αλλά μέχρι από το μεσημέρι είναι από ό,τι φαίνεται τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το χαλάζι, βλέπουμε ότι έχουμε συνεχόμενη νεροποντή. Δημιούργησε άλλα προβλήματα στο νομό πλημμυρικά φαινόμενα, κύριε Σαββόπουλε, κάπου. Κοιτάξτε, εγώ το πρωί με το αμαξοστάσιο που είχα όσον αφορά με τους δρόμους που είμαστε αρμόδιοι, ναι. Δεν είχαμε από τη χθεσινή νεροποντή έτσι κάποια έντονα φαινόμενα. Μέχρι το πρωί ενημέρωση. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε ας πούμε, μέσα στην πόλη από το έντονο καιρικό φαινόμενο βλέπουμε κάποια φρεάτια δυσκολεύονται να έχουν όλη την απορροή. Αυτό θα προσπαθήσουμε δηλαδή, κάποια στιγμή τώρα που ήμασταν μαζί με τον Δήμαρχο που ήμασταν κάποια στιγμή μαζί στη μεταμόρφωση εκεί στην εκκλησία. Σήμερα. Πήγαμε λίγο. Ναι, είχε κάποια τηλέφωνα στην διοικητηρία, δεν κάνω λάθος, σε κάποιες οδούς. Δηλαδή στην 11η Νοεμβρίου. Τώρα έχει σταματήσει, ένταση, έχει σταματήσει η ένταση. Όταν υπάρχει έτσι πολύ φορτίο ναι. όσον αφορά το νερό σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι λογικό να υπάρχουν και κάποια προβλήματα, τα οποία όταν σταματάει η ένταση ξεπερνιούνται. Μάλιστα. Δεν φαίνεται να μας έχει δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε με δρόμους. Θα δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα πέραν των προβλημάτων που δημιουργούνται στις καλλιέργειες. Η βροχόπτωση αυτή τώρα, ας πούμε, βλέπετε ας πούμε, στην παραλίμνια περιοχή που υπάρχει ντομάτα και όπου δεν χτύπησε χαλάζι. Δημιουργεί έτσι κατάλληλα. Ντομάτα που έτσι και αλλιώς ήταν. Να ευνοηθούν ναι. ασθένειες οι οποίες πλήττουν την καλλιέργεια. Ντομάτα ήταν. Χτυπημένη από άλλα φαινόμενα, έτσι, ναι. πολύ χαμηλή τιμή και μάλιστα επειδή ήταν πρόσφατα ναι. και ο Γιώργος Κασαπίδης στην Αθήνα και όταν είχε έρθει στο Άργος. Είχε ακολουθήσει και μια σύσκεψη με τους τοματοπαραγωγούς του νόμου μας. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Στο το Λιμναίο, όπου συζητήθηκαν κάποια θέματα, κυρίως τα προβλήματα που υπάρχουν με κάποιες. Εισαγωγές. Τιμές, ναι, που προέρχονται από τις εισαγωγές, τις αθρώσεις και τις ανεξέλεγκτες ναι. και δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγάλουν ένα μεροκάματο. Ναι. Είναι μια τακτική που εφαρμόζεται από πολλούς έτσι εμπόρους. Και έχει ισορροπήσει λίγο τη τιμή της εβδομάδας, τουλάχιστον αυτό που έχουμε ως πληροφορία την τελευταία ναι. εβδομάδα. Εκείνο το διάστημα που έγινε η συνάντηση πριν περίπου 15 μέρες, η ντομάτα ήταν στα ζήτητα. Είχε γίνει μια μεγάλη έτσι, εισαγωγή όντως. από γειτονικές χώρες, όπου δημιουργήσαν έτσι υπερπροσφορά, με αποτέλεσμα να πάει η προσφορά στα. Η ζήτηση να υπάρχει να είναι στα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που λεγόταν τότε, γιατί ήταν και κρίσιμες ημέρες τότε με την Τουρκία, ότι φέρναμε ντομάτες και από την Τουρκία. Ακούστηκε ότι έγινε εισαγωγή 20 ταλίκες από Τουρκία, κύριε Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Αν είναι δυνατόν και οι δικές μας εδώ να σαπίζουν στο χωράφι, να μην παίρνουν ούτε καν τιμή. Και κατά τα άλλα, οι άλλοι να πούνε. Οι εισαγωγές δεν είναι εύκολο ας πούμε, να απαγορευτούν. Μπορούν όμως να γίνουν με έναν κατάλληλο έλεγχο όσον αφορά την υπολοιματικότητα φαρμάκων κτλ. Να υπάρχει γιατί τουλάχιστον πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, κάποια φορτία λέγεται που. Πήγανε από Τουρκία και από Βουλγαρία, απορρίφθηκανε λόγω ελέγχου που έγινε εργαστηριακού όσον ναι. αφορά την υπολοιματικότητα φαρμάκων. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν αυτό τώρα που λέγεται αποτελωνία, με ποιο τρόπο μπαίνουν, κάνουν, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται πιο ενδελεχής έλεγχος όσον αφορά την υπολοιματικότητα και την πιστοποίηση των καλλιεργειών και των αγροτικών προϊόντων. Όταν εισέρχονται στα ελληνικά σύνορα, όπως γίνεται και αντίστοιχα στα ελληνικά προϊόντα όταν εξάγονται. Ναι, ναι, ακριβώς όμως, κύριε Σαββόπουλε, όταν ένα κράτος απειλεί, δεν ξέρω αν είναι μέσα στα μέτρα που μπορεί να λάβει το άλλο κράτος που απειλείται. Είναι πολιτική να απόφαση, είναι και αυτό. Είναι δηλαδή, απόφαση, δεν μπορεί από τη μία να θέλουν να μας πάρουν το μισό Αιγαίο ναι, και ήταν, από την άλλη εμείς να τους αγοράζουμε τις μισές ντομάτες. Μια περίοδος που ήμασταν και σε σημείο δηλαδή που. Στο χειρότερο σημείο όσον αφορά τις σχέσεις μας. Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εύχομαι έτσι να κυλήσουν τα πράγματα, να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα ή να χρειαστεί να πάνε και μηχανήματα ίσως από το αμαξοστάσιο σαν την περιφέρεια να διορθώσουν δρόμους. Φαντάζομαι όμως ότι και αγροτικοί δρόμοι θα υποστούν κάποιες ζημιές μετά το τέλος αυτής της κακοκαιρίας. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Ό,τι χρειαστεί και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε θα είμαστε παρόντες. Μέρα θα πάμε με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στην Πολυκάρπη, γιατί εκεί μάλλον ήταν το επίκεντρο, για να δούμε έτσι από κοντά. Αν υπάρχουν έτσι. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, η Πολυκάρπη φαίνεται να είναι το επίκεντρο, ας πούμε, της ζημιάς. Ναι, εκεί έπεσε. Της μεγάλης ζημιάς. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Καλή σας σήμερα. Αυτά λοιπόν με τον Αντιπεριφερειάρχη. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.